Είδαμε τι συμβαίνει στον κόσμο των υλικών και έφτασε η ώρα να δούμε τι συμβαίνει με τα δύο κυρίαρχα υλικά, το σκυρόδερμα και το χάλι. Σήμερα θα επικεντρωθούμε στο σκυρόδερμα. Θα μιλήσουμε για τη σύνθεσή του, τα χαρακτηριστικά που το καθιστούν αξιόπιστο για τις σύγχρονες κατασκευές, τα διάφορα είδη στα οποία μπορεί να παραχθεί, αλλά και τις αδυναμίες τις οποίες παρουσιάζει. Όπως είδαμε, το σκυρόδερμα είναι ένας ποσοτικός συνδυασμός του τσιμέντου, δηλαδή ενός αλεσμένου ασβεστολιθικού και αργυλικού ορυκτού, του νερού και των αδάνων, δηλαδή της άμμου και του σκύρου. Ο ασβεστόλιθος πρωτοχρησιμοποιήθηκε από τους Μινωίτες περί το 2000 π.Χ. Το μειονέκτημά του ήταν ότι σε περίπτωση επαφής του με το νερό, αυτός διαλύονταν με αποτέλεσμα να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σημεία τα οποία ήταν εκτεθειμένα σε υγρά στοιχεία. Το τσιμέντο κάνει τρανταχτή την παρουσία του κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους. Οι Ρωμαίοι λοιπόν χρησιμοποίησαν το λεγόμενο ρωμαϊκό τσιμέντο και κάποια πρόσθετα από το ηφαίστειο του Βεζούβιου για την ενίσχυσή του, όπως την ηφαιστειακή τέφρα, για να κατασκευάσουν τις υποδομές τους, οι οποίες σώζονται μέχρι και σήμερα. Το μοντέρνο σκυρόδερμα λοιπόν αποτελείται από τσιμέντο τύπου Portland, το οποίο είναι σκόνη ασβεστόλιθου, η οποία παράγεται μέσω της θέρμανσης του ασβεστόλιθου με ορυκτά αργύλου σε ένα κλίβανο. Η διαφορά του ρωμαϊκού με το μοντέρνο τσιμέντο είναι στον τρόπο παραγωγής του, δηλαδή τόσο στις προσμίξεις όσο και στη θέρμανσή του. Οι Ρωμαίοι λοιπόν ανακάλυψαν πως η χρήση ηφαιστειακής τέφρας τους βοήθησε να έχουν αντοχή και αθεκτικότητα στις κατασκευές τους. Άλλα σύγχρονα πρόσθετα του σκυροδέρματος είναι η σκορία ψυκαμίνων, η οποία είναι παράγωγο της τήξης του σιδήρου στους φούρνους, η υπτάμινη τέφρα, η στάχτη δηλαδή των σταθμών παραγωγής ενέργειας, και η πυρητική πεπάλη, η οποία είναι στάχτη που παράγεται κατά την θέρμανση πυρητικού μετάλλου. Όλα αυτά τα υλικά στοχεύουν στην αύξηση της ανθεκτικότητας σκυροδέρματος. Το σκυρόδερμα είναι ένα εύκολο στη χρήση και σχετικά φθηνό υλικό. Αναπτύσσει μεγάλες θρεπτικές και διαδημητικές αντοχές, γι' αυτό κυριαρχεί στις κατασκευές στις σεισμογενείς περιοχές. Η τεχνολογία του σκυροδέρματος έχει εξελιχθεί για τους σκοπούς αλλά και την αντιμετώπιση προβλημάτων στο κατασκευαστικό κλάδο. Το σκυρόδερμα αποτελείται συνήθως από 26% άμμο, 15% νερό, 41% χαλίκια ή σκύρο, 12% τσιμέντο και 6% αέρα. Ανάλογα με τις απαιτήσεις μιας κατασκευής, τα υλικά του σκυροδέρματος μπορούν να αλλάξουν και κάποια να μην χρησιμοποιηθούν και καθόλου, καθώς υπάρχουν πολλά είδη σκυροδέρματος. Για παράδειγμα, το αποκαλούμενο αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδερμα είναι ένας τύπος σκυροδέρματος ο οποίος χρησιμοποιεί περιορισμένα χονδρόοκα αδρανή. Ο στόχος του είναι να ρέει μόνο του μέσα στα καλούπια αλλά και τον οπλισμό, χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων όπως οι δονητές και με την όσο το δυνατόν λιγότερη συμβολή του ανθρώπινου παράγοντα. Θα σκεφτείτε πως αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση περισσότερου νερού. Αυτό όμως δεν συμβαίνει. Όσο πιο πολύ νερό εισάγεται σε μια ποσότητα σκυροδέρματος, αυτό χάνει την αντοχή του διότι διαχωρίζονται οι κόκκοι του τσιμένου. Επίσης, η αυξημένη ποσότητα νερού ευνοεί την διαπερατότητά του, καθώς και την αύξηση των παθογόνων παραγόντων που θα δεσμεύσει το σκυρόδερμα. Αυτό που γίνεται είναι η χρήση ενός πρόσμικτου που ονομάζεται ρευστοποιητής. Ο ρευστοποιητής είναι ένα πρόσμικτο το οποίο στοχεύει στην αύξηση της ροής του σκυροδέρματος με ένα χαμηλό λόγο νερού προς τσιμέντο. Το αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδερμα είναι ένα σκυρόδερμα μεγάλη αντοχή αλλά και μεγάλη εφεκτικότητα, αφού έχει πολύ μικρή διαπερατότητα. Σε κάποιες περιπτώσεις που περιμένουμε ρηγματώσεις του σκυροδέρματος, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το λεγόμενο ινοπλισμένο σκυρόδερμα. Σε αυτό, οι ίνες προσθέτονται στο μείγμα για να αυξήσουν την αντοχή τους σε θράψη και ρηγμάτωση, καθώς παραλαμβάνουν τους μικρόβλημες και δεν τις αφήνουν να βυχθούν. Ένας ενδιαφέρον παραλληλισμός είναι πως κάτι ανάλογο γινόταν και στην αρχαιότητα. Οι Αιγύπτιοι χρησιμοποίησαν άχυρο μέσα σε τούβλα λάσπης προκειμένου να τα οπλίσουν. Οι ίνες εισάγονται σε μέγιστο ποσοστό 2% στο μείγμα, καθώς μεγαλύτερη ποσότητα είναι δύσκολο να αναμειχθεί. Οι ίνες αυτές μπορεί να είναι από χάλυβα, γυαλί,
άνθρακα, ξύλο ή και πλαστικό. Τέλος, το σκληρόδερμα καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά από παθογένειες, κάποιες από τις οποίες είναι πολύ δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο, να προβλεφθούν και να ελεγχθούν. Η υγρασία, για παράδειγμα, έχει τεράστιο αντίκτυπο στο σκληρόδερμα. Όταν η σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας κατά τη σκληροδέτηση είναι περίπου πάνω από 40%, ενεργοποιούνται καταστροφικοί μηχανισμοί για το σκληρόδερμα, όπως η ενανθράκωση, ο παγετός, η διάβρωση του οπλισμού, καθώς και διάφορες άλλες χημικές επιδράσεις. Επίσης, πολλές παθογένειες συνδέονται με τον λαθασμένο τρόπο συντήρησης του σκληροδέρματος. Αν το σκληρόδερμα δεν συντηρηθεί σωστά, θα δημιουργηθούν κατελάχιστο ρευματώσεις και δεν θα προλάβει να αναπτυχθεί η αντοχή του, ενώ οι γρήγορες διαδικασίες που ακολουθούνται στα εργοτάξια με πρόωρη αφαίρεση των καλουπιών οδηγούν και σε παραμορφώσεις. Αλλά το σκληρόδερμα αντέχει. Αυτός ο γίγαντας των κατασκευών μπορεί να καταπονηθεί και να στέκεται για τουλάχιστον 50 με 100 χρόνια. Μπορεί να αναλάβει τεράστια φορτία σε θλίψη και διάτμιση, αλλά χρειάζεται έναν βοηθό για την κάμψη. Ο βοηθός αυτός, ένας πραγματικός συνοδοιπόρος στο δύσκολο έργο της ζωής του σκληροδέρματος, ονομάζεται Χάλιβας και θα τον μελετήσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Σας ευχαριστώ που ήρθατε μαζί μου σε αυτό το επεισόδιο για το σκληρόδερμα. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που αφορούν το Χάλιβα.